Κυρίες και φίλοι, γεια σας, φίλια πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό μέσα από το δορυφόρο μας παρακολουθείτε. Εκπομπή Μη Μου Πεις και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Και σήμερα, βέβαια, η εκπομπή Μου Πεις έχει να παρουσιάσει κάτι πολύ μοναδικό και πάνω απ' όλα, γιατί αυτό άλλωστε είναι για μας και αυτοσκοπός, αποκλειστικό και αφοπλιστικό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με την αγαπημένη Εμμανουέλα Σπανού, η οποία βεβαίως θα έπρεπε να παραμείνει στο στούντιο αλλά και στην Αθήνα για να προετοιμάσει τα επόμενα θέματα, αφού εγώ έπρεπε και όταν πρέπει να γίνει κάτι για το καλό των τηλεθεατών δεν μας ενδιαφέρει το πού θα ταξιδέψει η εκπομπή και το πού θα πάει, είμαστε έτοιμοι παντός καιρού να ταξιδέψουμε οπουδήποτε χρειαστεί, να βρεθούμε στα Γιάννενα. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι από τα Γιάννενα, αφιερωμένη στα Γιάννενα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Μία πανέμορφη πόλη που όσο μπόρεσα να την γνωρίσω πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και είναι και η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο νομό των Ιωαννίνων. Ο λόγος για τον οποίο ήρθα ήταν πολύ σημαντικός και θα το καταλάβετε κι εσείς στην πορεία της εκπομπής. Πριν από πάρα πολύ καιρό είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή αυτή την ιδρύτρια του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλοφ, την κυρία Ασπασία Ζέρβα. Μέσα από μία ωραία συνέντευξη που είχαμε, αλλά και μετέπειτα από πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ, πάρα πολλοί από εσάς δείξατε το ενδιαφέρον σας και μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλετε να μάθετε και άλλα πράγματα, να δείτε και άλλο υλικό, να δείτε και άλλο, αν το θέλεις, αξιόλογο υλικό από το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ. Όταν πληροφορήθηκα ότι σήμερα το βράδυ πρόκειται να γίνει η 33η τελετή αποφύτων του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλοφ εδώ στα Ιωάννινα, θεώρησα ότι ό,τι και καιρό να έχει, ακόμα και να βρέχει, να χιονίζει, καταιγίδες να ρίχνει, εγώ πρέπει να βρεθώ εδώ για να καλύψω αυτήν την μοναδική βραδιά. Μία βραδιά καταπληκτική, μία τελετή αποφύτων μοναδική, όπως θα δείτε και εσείς στη συνέχεια, σε αποκλειστικότητα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πριν πάμε στην τελετή αποφύτων, έπρεπε να πάρω 2-3 πράγματα, 2-3 πληροφορίες, αλλά και να έχω και μία πάρα πολύ όμορφη κουβέντα με τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλοφ και στη συνέχεια με την ιδρύτρια, την κυρία Ασπασία Ζέρβα. Κοντά μου λοιπόν, σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, στον χώρο των Τσακάλοφ, όπου εκπαιδεύονται για καλλιτεχνική κολύμβηση τα μικρά παιδιά, και μ' αρέσει έτσι αυτό, γιατί απ' έξω, αν μπορείτε να δείτε εσείς τώρα, βλέπω χιόνι, βλέπω χιονισμένο τοπίο, βλέπω βουνό. Δίπλα μου όμως έχω μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή, γιατί το δοκίμασα και αυτό, πισίνα, όπου γίνεται η εκπαίδευση καλλιτεχνικής κολύμβησης των μικρών παιδιών Τσακάλοφ. Ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλοφ, ο κύριος Ζέρβας Σπύρος, είναι κοντά μου και θα τον καλωσορίσω. Και για πρώτη φορά στην εκπομπή, τι κάνεις? Καλησπέρα και από μένα, μια χαρά. Σας βρίσκω πολύ καλά εδώ και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος και νομίζω ότι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, όταν βρίσκονται σε έναν πολύ ωραίο και ζεστό χώρο και μάλιστα έξω βλέπουμε ένα πολύ κρύο τοπίο, που είναι πάρα πολύ όμορφο τοπίο, νομίζω ότι αναθερμαίνεται περισσότερο και η διάθεσή τους στο να μπορέσουν να δώσουν και καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, έτσι είναι. Το έχουμε, προσπαθούμε εδώ να το διαμορφώνουμε όσο καλύτερα γίνεται για τις ανάγκες των μικρών παιδιών και να κάνουμε για αυτά τα παιδιά ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ο Σπύρος ο Ζέρβας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλοφ Ιωαννίνων, έχουμε στην Αθήνα, στην Αλβανία και στην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι ένας άνθρωπος, καταρχήν είναι ένας, θα έλεγα εγώ, έτσι να μου επιτραπεί η έκφραση, ντόκτορ μαέστρος, γιατί έχει κάνει σπουδές στο εξωτερικό, έχει διακρίσεις από το εξωτερικό. Και θέλω έτσι λίγο, πριν μιλήσουμε για τη σημερινή βραδιά, να μάθουμε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό που μας βλέπουν μέσα από το δορυφόρο, πώς ο Σπύρος ο Ζέρβας αποφασίζει να ασχοληθεί με τη μουσική και να φτάσει σήμερα να έχει τέτοιες διακρίσεις και να είναι και πρόεδρος? Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή η μητέρα μου είναι πιανίστα και διευθυντής ορχήστρας, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή γύρω στα 5 κάπου εκεί,
Τα παιχνίδια μου ήταν τα όργανα, δηλαδή γεννήθηκα μέσα σε ένα οδείο. Με τα πιάνα, με τα βιολιά, τα βιολοντσέλα. Και αυτή ήταν η ασχολία μου. Και όπως λένε ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, έτσι ακολούθησα κι εγώ τα χνάρια της μητέρας μου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι Σπύρο, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, αλλά πολλές φορές όμως τα μήλα τα οποία πέφτουν κάτω από μία μηλιά σαπίζουν και μένουν ανεκμετάλλευτα. Σίγουρα. Άρα το μήλο αυτό που έπεσε κάτω από τη μηλιά βρέθηκε και ο παραγωγός εκείνος που ήταν έξυπνος και το πήρε αμέσως, το προστάτευσε και το έδωσε να γίνει τροφή. Σίγουρα. Άρα σε αυτό το σημείο έπαιξε μεγάλο ρόλο η οικογένεια. Βέβαια, που φαντάζομαι ότι από την αρχή είδε το δικό σου ταλέντο χάρισμα και σε βοήθησε να το αξιοποιήσεις. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή φεύγεις από την Ελλάδα, πας στο εξωτερικό, πάμε έτσι να κάνουμε μια αναδρομή. Αφού τελείωσα τα οδιακά πτυχία στο Δίο Τσακάλοφ, μέχρι το τελευταίο πτυχίο που είναι τη σύνθεση, πήγα στο Λονδίνο και σπούδασα διεύθυνση ορχήστρας. Έκανα το πρώτο μου πτυχίο εκεί, το bachelor, έκανα το μεταπτυχιακό μου, το master, και μετά αφού γύρισα, τελείωσα στο Πανεπιστήμιο Ανίνων και το διδακτορικό μου. Στο τμήμα νηπιαγωγών βέβαια, αλλά με θέμα το κλέφτικο τραγούδι του 1821, Επανάσταση. Και σήμερα που μιλάμε, διδάσκεις καταρχήν σε σχολεία, έτσι δεν είναι, βέβαια, από ό,τι ξέρω. Είμαι δημόσιος υπάλληλος εδώ και 2 χρόνια, καθηγητής μουσικής σε γυμνάσια. Στο Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ. Βέβαια, εκεί βοηθάω ως επιτοπλίστων, γιατί δεν εργάζομαι πλέον εκεί, απλά βοηθάω ως μαέστρος. Ως μαέστρος, ωραία. Και βέβαια και όλα αυτά τα οποία οργανώνεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως μαέστρος, έτσι δεν είναι, οι δικές σου εμφανίσεις, οι προσωπικές, αν το θέλεις, να το πούμε έτσι, εμφανίσεις δικές σου και οι διακρίσεις. Πέρυσι, ας πούμε, είχα πάει στην Αίγυπτο και είχα διευθύνει την κρατική ορχήστρα του Καΐρου. Πολύ σημαντικό. Στην Αλεξάνδρη. Θέλω να έρθω λίγο να πούμε για τη σημερινή βραδιά. Είναι μια βραδιά, η 33η απονομή, τελετή απονομής, αν το θέλεις, αποφύτων. Και θέλω να μου πεις για σένα πόσο σημαντική είναι η βραδιά αυτή. Σίγουρα. Και σαν πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλοφ και σαν έναν άνθρωπο μουσικό. Επειδή έχω ζήσει κι εγώ αυτό, δηλαδή το να παίρνω τα πτυχία, δηλαδή πριν κάποια χρόνια έπαιρνα κι εγώ πτυχία σε αυτή την απονομή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τους νέους, τους καινούργιους απόφοιτους που βγάζει το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ, και νομίζω ότι είναι και τιμή που είμαι πρόεδρος σε αυτό το σωματείο. Τι, αν το θέλεις, για τους ανθρώπους που μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο και που πιθανόν κάποιοι να το γνωρίζουν, κάποιοι να μην το γνωρίζουν, τι θα τους έλεγες ότι έχει το ιδιαίτερο το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ, γιατί απευθυνόμαστε ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική, που είναι κοντά στη μουσική, είτε παίζουν κάποιο όργανο, είτε τραγουδάνε, είτε χορεύουν, οτιδήποτε. Τι θα τους πρότεινες ότι είναι το ιδιαίτερο που σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά έχετε δημιουργήσει ένα θεσμό, ένα τεράστιο όνομα, και μάλιστα όσον αφορά τα άτομα που έχουν βγει από εσάς, γιατί όπως θα συζητήσω και στη συνέχεια με την ιδρύτρια, είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας όταν 3.500 άτομα βρίσκονται ήδη σε δουλειά και είναι από το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το τελευταίο που είπες, ότι οι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά από τα πτυχία που παίρνουν από το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ. Υπάρχουν πολλοί απόφοιτοί μας που είναι καθηγητές μουσικής αυτή τη στιγμή, σε σχολεία διορισμένοι, που νομίζω ότι αυτό στη σημερινή εποχή, λόγω της ανεργίας που ακούμε παντού, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο.